Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Αμερικανική Πρωτεύουσα θα μας δώσει όλα τα νεότερα σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση για τη χώρα. Μιχάλη. Καλησπέρα. Από τον κύριο Ερντογάν. Όσοι πίστευαν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν θα ήταν ο τελευταίος των ξένων ηγετών που θα αναγνώριζε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, θα έλεγα ότι την πάτησαν, καθώς ο Ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι άφιλος και μπροστά στα συμφέροντά του δεν υπολογίζει τίποτα. Έστειλε λοιπόν συγχαρητήριο μήνυμα στον εκλεγμένο πρόεδρο, το οποίο καταθέτει βεβαίως το περίγραμμα των σχέσεων όπως αυτός επιθυμεί. Αν μου επιτρέπεις, θα προβλέψω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτή η σχέση, άσχημα επεισόδια. Αν μελετήσει κανείς τις θέσεις τους, ο κύριος Μπάιντεν και ο κύριος Ερντογάν δεν φαίνεται να συμφωνούν σε τίποτα. Mm. Και για τον εκλεγμένο πρόεδρο, η σχέση του Ερντογάν με τη Ρωσία είναι κόκκινη γραμμή. Πιστεύει ότι η Ρωσία είναι επικίνδυνη χώρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι θεωρούν οι άνθρωποι του ότι πίσω από αυτές τις κασέτες για το γιο του και πίσω από όλες αυτές τις φωτογραφίες και τους ισχυρισμούς για τα ναρκωτικά, θεωρούν ότι βρίσκεται πίσω η Μόσχα. Υπάρχει άλλωστε και παλαιότερη δημόσια δήλωση του κυρίου Μπάιντεν, Μιχάλη, κατά του Ερντογάν, που μιλούσε ακόμη και για την απομάκρυνση του Πρόεδρου με ενίσχυση άλλων δυνάμεων στη χώρα. Βεβαίως, ο κύριος Ερντογάν το χρησιμοποιεί για να αποδείξει ότι υποτίθεται ότι πίσω από το πραξικόπημα ήταν ο κύριος Ομπάμα και ο κύριος Μπάιντεν, αλλά ο κύριος Μπάιντεν αυτό που θέλει και το λέει ανοιχτά και δημόσια είναι ότι πρέπει να νικηθεί στις εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η μάχη των δικαστηρίων, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του κυρίου Τραμπ και υπόσχονται μάλιστα παιχνίδι για μεγάλους και σοβαρούς πολιτικούς παίχτες. Με τα σημερινά δεδομένα, αν και μάλλον πρέπει να λέμε μέχρι τη στιγμή σε νίκη, διότι όλα αλλάζουν, ο κύριος Τραμπ απορρίπτει κάθε σκέψη να αποδεχθεί το αποτέλεσμα. Είναι πεπισμένος ότι έγινε νοθεία, ότι του έκλεψαν την νίκη και την Προεδρία. Οπότε, τις επόμενες 71 μέρες μέχρι την ορκομοσία του νέου Προέδρου, η πολιτική ζωή της Αμερικής, όπως λένε εδώ, θα μοιάζει με την κόλαση. Όπως σημειώνεται από σοβαρούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανησυχούν με την κατάσταση όπως την διαμορφώνει ο σημερινός Πρόεδρος. Η μετάβαση στην Προεδρία Biden θα είναι μια μικρογραφία της Προεδρίας του κυρίου Τραμπ. Mm. Δηλαδή σοκ και δέος. Θα δημιουργεί προβλήματα και αποκορύφωμα θα είναι η στάση του εκείνη τη μεγάλη μέρα. Την ημέρα της ορκομοσίας θα παραστεί στην ορκομοσία. Θα παραδώσει την εξουσία. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα. Ναι. Πάντως, με εντολή του κυρίου Τραμπ, δεν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αλλαγή της εξουσίας που περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα πολλά πρόσκληση του νυν Προέδρου των Εκλεγμένων, του νυν Αντιπροέδρου των Εκλεγμένων, της πρώτης κυρίας στη σύζυγο του κυρίου Μπάιντεν, της δεύτερης κυρίας στο σύζυγο της κυρίας Χάρης. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Πένς, αποφάσισε να πάει διακοπές. Αυτή η ειδήση σημαίνει πολλά, όπως καταλαβαίνεις, μέσω της κρίσης να πας. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Τον κύριο Πένς δεν τον έχουμε δει, δεν τον έχουμε ακούσει με όλα αυτά που σημαίνουν και αυτό κάτι σημαίνει όταν είναι τα πράγματα σε τόσο ωριακή φάση. Ναι, και παίρνει το αεροπλάνο του Αντιπροέδρου, έτσι, και πάει στην Φλόριδα, όπου θα περάσει διακοπές μέχρι το Σαββατοκύριακο, λέει. Φαίνεται ότι θα πάει και μόνος του χωρίς την δεύτερη κυρία. Ο κύριος Πέλτ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα νίκη, ούτε για την ήττα, ούτε για την απόφαση του Προέδρου να καταφύγει στα δικαστήρια. Λέγονται πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του κυρίου Τζουλιάνι, του Προεδρικού Δικηγόρου. Ναι. Αυτός, όπως ξέρεις, αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο. Και υπονοούν ότι ο κύριος Πέλτ δεν υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου. Βεβαίως, όπως συνέβη και με την πρώτη κυρία και με τον γαμπρό του κυρίου Τραμπ. Αύριο θα έχουμε ανακοίνωση του κυρίου Πένς ότι τον υποστηρίζει. Λοιπόν, ναι. Αυτά γίνονται. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις, έτσι λειτουργούν τα πράγματα λίγο ανορθόδοξα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.